Στο γήπεδο των Μουριών, ο Μινόταυρος φιλοξένησε τον Γρανίτη στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της ενός ποδοσφαιρικών σωματείων Χανίων. Παναγούπλους, Κομισοπούλου και Γαλάνη στο διαιτητικό τρίο και οι ποδοσφαιριστές που τους είδαμε να μπαίνουν σιγά σιγά για την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο και ο απαραίτητος χαιρετισμός όπως συμβαίνει πριν από κάθε παιχνίδι. Τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης, ο Καγκλατζής θα εκτελέσει το κόρνερ, ο Θάνος θα βρεθεί στην πορεία της μπάλας και με κεφαλιά θα τη στείλει στα δίχτυα που δεν μπορεί να κάνει κάτι κανείς. Έτσι λοιπόν ο Μινόταυρος στην πρώτη του απειλή στα καρέ του Ρωμανιά καταφέρνει και ανοίγει το σκορ, πανηγύρια φυσικά στον πάγκο για τους γηπεδούχους. Ο Αμαξόπουλος θα κάνει την απομάκρυση, στο ένα το λεπτό βρισκόμαστε. Εδώ ένα λάθος από την άμυνα θα δώσει την ευκαιρία στο Δημητρίου να πλασάρει το Ρωμανιά, όμως η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Στο 18ο λεπτό, νέα προσπάθεια για τον Μινόταυρο. Η μπάλα στρώνεται εδώ στον Σκουρτάι, ο οποίος καθυστερεί. Θα βρει τρόπο όμως να κάνει το σουτ. Την μπάλα θα περάσει έξω από την δεξιά δοχό του Ρωμανιά. Μία ακόμη φάση όπου η πίεση θα φέρει πολύ ωραία το κλέψιμο του Δημητρίου. Έκανε εξαιρετική τρίπλα. Η μπάλα κόντραρε. Ζαγκουντίνος έξω από μεγάλη περιοχή. Δοκίμασε το σουτ. Ρωμανιά έπεσε δεξιά γωνία και μπλόκαρε την μπάλα. Προσπάθεια πάλι με τον Ζαγκουντίνο σε μία αντεπίθεση. Ο οποίος εδώ θα δεχτεί το τράβηγμα από τον Κατσαρό. Σωστά, ο κ. Παναγόπουλος θα αφήσει την φάση. Ο Παπαδάκης θα βρει τον Σκουρτάι. Αυτός με εξωτερικά φαλτσάκια το πλασέ και το 2-0. Εδώ έγινε σωστή χρήση του πλεονεκτήματος από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Και ο Σκουρτάι με αυτό το πολύ ωραίο με εξωτερικά φαλτσάκια ουσιαστικά τελείωμα δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στο Μινόταυρο. Στο 21ο λεπτό, μια σύγχυση στην άμυνα και εδώ θα αφήσει πλεονέκτημα και ο Κελαϊδής, ο οποίος είχε ανέβει για την φάση, θα μειώσει σε 2-1 για τον Γρανίτη. Παρόμοια φάση, δεν σφίριξε το πέναλτι, περίμενε πρώτα να δει που θα πάει μπάλα και ο Κελαϊδής, που βλέπουμε σε πρώτο πλάνο, χρήζεται σκόρερ για το 2-1. 35ο λεπτό, ο Αμαξόπουλος πήρε μια ακόμα κεφαλιά στη μεσαία γραμμή με τους παίκτες του Γιώργου Πανίδη να συνδυάζονται εξαιρετικά και το Σκουρτάι να βγαίνει απέναντι τον Ρωμανιά, όμως το πλασέ του δεν ήταν καλό, η μπάλα πέρασε out. Νέα προσπάθεια για τον Γρανίτη αυτή φορά με τον Μαυρεδάκη να πασάρει στον Ντόκο. Ένα δυνατό αριστερό σουτ, την παλιά έξω από τα δοκάρια του Καλό Ριζικάκη. Περάσαμε πλέον στο δεύτερο ημίχρονο, στο 49. Η προσπάθεια από τα δεξιά, ο Δημητρίου, ο οποίος είχε πολλά κέφια, έκανε την πάσα στον Σκουρτάι. Αυτό στο πλασέ του, την παλιά περνάει έξω από την δεξιά δοκό αυτή φορά του Ρωμανιά. 56ο λεπτό, εκτέλεση φάουλ από τον Μπίλι. Μια σύγχυση θα μπλοκάρει τελικά ο Ρωμανιά, κανείς δεν πήγε στην πορεία τη μπάλα. Δημητρίου σε ένα ακόμη κλέψιμο, καθώς πίεζε αρκετά ο Μινόταυρος ψηλά τον Γρανίτη. Το γύρισμα το οποίο θα γίνει, Παπαδάκης δεν σημαδεύει σωστά, η μπάλα πολλά μέτρα μακριά. Νέα προσπάθεια πάλι για τους γηπεδούχους και πάλι από τα δεξιά με τον Δημητρίου, ο οποίος πασάρει ένα τακουνάκι από τον Κοσμαδάκη. Ο Παπαδάκης αυτή τη φορά θα πλασάρει σωστά, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα και θα κάνει στο 63ο λεπτό το 3-1 για τον Μινόταυρο. Θα δεχτεί και τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Εξαιρετικό και το τακουνάκι από τον νεαρό, τον Κοσμαδάκη. Πανηγύρια λοιπόν στις Μουρνιές για τον Μινόταυρο, ο οποίος εξακολουθούσε να πιέζει και 10 λεπτά αργότερα στο 73 η παλιά για τον Τιχομήρο που είχε περάσει σαν αλλαγή. Αυτό θα σκάψει πάνω από το Ρωμανιά. Ένα ακόμη πανέμορφο γκολ. Κοιτάξτε εδώ πώς ο Τιχομήρο περνάει την μπάλα πάνω από τον Ρωμανιά για να κάνει το 4-1 για τον Μινόταυρο, ο οποίος δίνει και διαστάσεις θριάμβου στην νίκη του επί του Γρανίτη. Κόρνερ από τα δεξιά, καλοχτυπημένο και αυτό η κεφαλιά από τον Θάνο, εκπληκτική επέμβαση του Ρωμανιά σε κόρνερ. Εκτέλεση κόρνερ, μία ακόμα. Η μπάλα θα περάσει από όλους. Ο Δημητρίου θα φέρει την μπάλα στο δεξί, θα σουτάρει με φάλτσα. Δεν ανησυχεί τον Ρωμανιά. Ο Μινόταυρος εξακολουθούσε να πιέζει ψηλά, όπως αυτήν εδώ τη φάση. Το λάθος το οποίο θα γίνει και το κλέψιμο με τους παίκτες του Γιώργου Πανίδη να κυκλοφορούν ξανά την μπάλα. Αυτή φτάνει στο Δημητρίου. Δυνατό σουτ στη δεξιά γωνία. 5-1 πλέον στο 22ο λεπτό. Το 5-1 για τον Μινόταυρο, την ομάδα των Μουρνιών, η οποία τα πάει εξαιρετικά στο φετινό πρωτάθλημα. Δικαιολογημένα βέβαια τα πανηγύρια από τους ποδοσφαιριστές. Ο Γρανίτης θα προσπάθησε να απειλήσει με τον Θέμη τον Πατρικάκη από τα αριστερά, ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα το πλασέ στην αγκαλιά του Καλό Ριζικάκη. Ένα ακόμη κλέψιμο από τους παίκτες του Γρανίτη. Μπάλα στον Πατρικάκη, δοκιμάζει από μακριά, η μπάλα θα περάσει out. Αυτά είναι και η τελευταία απειλή για τους φιλοξενούμενους, καθώς λίγο αργότερα είχαμε το τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Παναγόπουλο. Μινόταυρος Γρανίτης 5-1.